Πάμε στον άνθρωπο που θα μας τα πει όλα, θα μας τα κάνει έτσι λιανά που λέμε λαϊκά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπουνάκη που είναι μαζί μας εδώ. Είναι ο σύμβουλος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive. Proactive. Όπου βεβαίως είναι ο άνθρωπος που εδώ επιχειρήσεων. Και πάρα πολλά χρόνια μας βοηθούν και μας δίνουν τα φώτα τους για το πώς μπορούμε πραγματικά να αναπτυχθούμε ως επιχείρηση αλλά και ως μονάδες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Καταρχάς, κυρία Καρυτάκη, κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Εδώ στην Κρήτη μπορεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον μας από άψη οικονομική ο τουριστικός κλάδος, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο αγροτικός τομέας είναι ένας σημαντικός πυλώνας της ανάπτυξης του νησιού μας. Και όσο περνά ο καιρός, τα ζητήματα του αγροτικού τομέα θα έρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, γιατί από τη μια οι αλλαγές που φέρνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική που επηρεάζει πάρα πολύ την ελληνική αγροτική οικονομία, από την άλλη η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση που έχει ενσκύψει τα τελευταία χρόνια επηρεάζει πολύ σημαντικά, επηρεάζει πάρα πολύ τον αγροτικό τομέα της οικονομίας. Και από έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι οι αγρότες μας δυστυχώς δεν έχουν εκείνη την ενημέρωση που θα τους επιτρέψει αφενός να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αφετέρου να αξιοποιήσουν τα νέα επενδυτικά προγράμματα που θα τους βοηθήσουν να εξυγχρονίσουν την αγροτική τους εκμετάλλευση και να παραμείνουν ανταγωνιστική και μέσα στην αγορά. Κύριε Μπουνάκη, πάμε να τα δούμε λοιπόν τα νέα προγράμματα έτσι, ένα-ένα, κάρε-κάρε που λέμε, και να μας τα εξηγείτε. Ξεκινήσουμε από τα νεαρά παιδιά, από τις νεαρές ηλικίες, κύριε Μπουνάκη, που ξεκινούν τώρα ουσιαστικά. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Καταρχάς να πω ότι θα συζητήσουμε για κάποια προγράμματα τα οποία δεν είναι τα μόνα που θα τρέξουν αυτή την περίοδο, αλλά είναι αυτά που καταρχάς αφορούν περισσότερο την αγροτική οικονομία του νησιού μας. Αφετέρου θα εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε είναι καλό να τα γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ώστε να προετοιμαστούν γι' αυτό. Και συζητάμε πρώτα για το πρόγραμμα αυτό που λέμε των νέων αγροτών. Η αγροτική μας οικονομία έχει ανάγκη από τους νέους που πρέπει να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα. Και γι' αυτό δίνονται αυτά τα κίνητρα. Υπάρχει το πρόγραμμα αυτό που θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Δίνει μια πρώτη επιδότηση από 30 έως 42.000 ευρώ ανάλογα με τη φύση της αγροτικής εκμετάλλευσης. Μιλάμε για το εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, σωστά? Ναι, μέχρι έως 40 ετών πρέπει να είναι ο αγρότης προκειμένου να είναι επιλέξιμος από αυτό το πρόγραμμα. Αυτό έχει μεγάλο προϋπολογισμό, βλέπουμε, κύριε Μπουνάκη, σωστά? Ναι, έχει πολύ, ναι, αυτός ο προϋπολογισμός αφορά βέβαια όλη την χώρα. Ναι, σωστά. Αλλά είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα που θα δοθούν. Γι' αυτό είναι ένα κίνητρο προκειμένου να ενταχθούν αρκετοί νέοι στα προγράμματα αυτά. Εδώ βέβαια να πούμε ότι οι νέοι, όσοι μπουν στα προγράμματα των νέων αγροτών, ή μάλλον οι νέοι αγρότες, έχουν να λαμβάνουν επιδοτήσεις, επιπλέον επιδότηση, εισοδηματική ενίσχυση, από τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ, γιατί εδώ μιλάμε για τα επενδυτικά προγράμματα, τον δεύτερο πυλώνα, τέλος πάντων μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Δεν είναι το μόνο πρόγραμμα από το οποίο ο νέος παραγωγός, ο νέος αγρότης, ο νέος κτηνοτρόφος μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση. Πάμε τώρα και... Ναι. Ναι, από τη στιγμή που θα ενταχθεί όμως αυτό το πρόγραμμα, στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε όλα τα άλλα προγράμματα που θα δούμε στη συνέχεια με επιπλέον μόρια. Δηλαδή οι νέοι αγρότες, ακόμα και στα δεγόμενα σχέδια βελτίωσης ή σε άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, προηγούνται. Έχουν μια καλύτερη βαθμολογία για να δοθεί δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα και να μπουν
με σημαντικές αξιώσεις στην πρωτογενή παραγωγή. Σαν να λέμε παίρνουν μόρια, σωστά κύριε Μουνάκη? Όχι, παίρνουν μόρια. Δηλαδή όταν είσαι ενός αγρότης παίρνεις περισσότερα μόρια σε σχέση με τους παλιότερους. Σωστά. Πάμε να που δούμε... ίσως έχουν βέβαια χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν και αυτοί ως νεότεροι αγρότες, ως νέοι αγρότες από άλλα προγράμματα. Σωστά. Πάμε και στο επόμενο, κύριε Μπουνάκη. Είναι στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, αυτό είναι? Το επόμενο που θα δούμε. Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που αφορά όλο το φάσμα της αγροδιατροφής. Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Στόχος είναι ο εξυγχρονισμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Όλων των επιχειρήσεων, όλου του φάσματος, δηλαδή των επιχειρήσεων τροφίμων. Δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις, αφενός μπορεί και για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, δεν μπορεί κάποιοι, μια ομάδα παραγωγών, ένα συνεταιρισμό, ιδιώτες, επενδυτές, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα. Βλέπετε ότι η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Και εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε όλα αυτά τα προγράμματα ότι στόχος είναι αφενός ο εξυγχρονισμός, αφετέρου όλες οι επενδύσεις πρέπει να έχουν το οικολογική, αν θέλετε, προσαρμογή, πράσινη προσαρμογή. Πράσινη μετάβαση. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο πράσινης μετάβασης και όλα αυτά αφενός χρηματοδοτούνται παραπάνω, παίρνουν παραπάνω μόρια αυτές οι επενδύσεις, αλλά είναι και μονόδρομος πλέον στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι μονόδρομος οι επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στην κυκλική οικονομία, και μειώνουμε το κόστος παραγωγής με τέτοιου είδους επενδύσεις. Δηλαδή, φανταστείτε μια βιομηχανία τροφίμων, που είναι ενεργοβόρα βιομηχανία, θα μπορεί να αναπτύξει τα δικά της συστήματα πάνελ, παραδείγματος χάρη, για την παραγωγή της ενέργειας που καταναλώνει. Αφενός θα δώσει τη δυνατότητα στην παραγωγή προϊόντων, όπως λέμε, με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή με χαμηλή μείωση, με χαμηλή παρέμβαση στη μόλυνση του περιβάλλοντος, αφετέρου με μειωμένο κόστος παραγωγής. Για να μην ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες η μεγάλη συζήτηση που γίνεται, δημόσια συζήτηση, είναι για τις τιμές των τροφίμων, έτσι. Βέβαια. Ξεχνιέται αυτό. Ναι, με τα προγράμματα αυτά μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, να μειώσουμε τα κόστη παραγωγής για να μπορέσει και ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε ασφαλή αλλά και προϊόντα τα οποία να μπορεί να αγοράσει. Σωστά. Κύριε Μπουνάκη, πάμε και στο επόμενο. Είναι επενδύσεις για προστασία από φυσικές καταστροφές? Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Αφορά, γιατί όπως είπαμε, όλα αυτά τα προγράμματα τελευταία είναι προσαρμοσμένα στο να λύσουν τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Ξέρουμε ότι η αγροτική μας παραγωγή, οι δενδρώδεις καλλιέργειες, είναι εκτεθειμένες στη βροχή, στο χαλάζι, στον άνεμο. Οπότε δίδεται μέσα από αυτά τα προγράμματα η δυνατότητα στους παραγωγούς να ουσιαστικά να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν τις υποδομές ώστε, παραδείγματος χάρη, ένα χαλάζι, ένα καιρικό φαινόμενο, τέλος πάντων, που δεν μπορούμε να το περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, να μην καταστρέψει την παραγωγή τους. Όπως βλέπουμε, αυτές είναι οι συνθήκες. Όσο περνά ο καιρός, θα πάμε σε τέτοια συστήματα καλλιέργειας, δηλαδή συστήματα τα οποία είτε θερμοκηπιακών, κλειστά συστήματα καλλιέργειας, είτε συστήματα τα οποία θα προστατεύουν τις καλλιέργειες από τα καιρικά φαινόμενα. Και το κομφούζιο τι περιλαμβάνει, τι είναι? Το κομφούζιο είναι, σας είπα ότι θα συζητήσουμε γενικά για τα προγράμματα, για το τι περιμένουμε. Όλα αυτά θα εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τώρα ξεκινά η εφαρμογή του ουσιαστικά, είναι η περίοδος 24-27, δηλαδή είναι η νέα περίοδος
για τα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης. Το Confucio είναι μια μέθοδος, πώς να σας το πω τώρα, σεξουαλικής σύγχυσης. Σεξουαλικής σύγχυσης των εντόμων. Είναι τέλος πάντων μια βιολογική μέθοδος καταπολέμησης. Mm. Γιατί όπως είπαμε, στόχος μας είναι η μείωση των αγροχημικών και επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Με αυτές τις μεθόδους, η παραγωγή που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους επιδοτούνται έξτρα στο στρέμμα. Mm-hmm. Μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί είναι πολλές λεπτομέρειες. Θα μπορεί όποιος ενδιαφέρεται, αργότερα θα πούμε που μπορεί να. Κύριε Βουνάκη, έχουμε 1,5-2 λεπτάκια ακόμα. Να πούμε λίγο και για το ζωικό κεφάλαιο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι για τις αυτόχθονες φυλές. Και βγαίνει τώρα επίσης αυτό τώρα υπάρχουν προγράμματα τα οποία αφορούν τώρα και τη ζωική παραγωγή. Για τις αυτόχθονες φυλές, για ειδικές κατηγορίες ζωικής παραγωγής, που και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα τα οποία δίδονται σε περιοχές και σε κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να υπάρχει μια εξειδίκευση για να δούμε σε ποιες περιοχές αφορούν. Όλα αυτά τα προγράμματα αφορούν την Κρήτη. Αυτό είναι έχουμε κάνει δηλαδή μια εξειδίκευση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, αυτά που είναι αυτή την περίοδο σε προετοιμασία για προκήρυξη, για ούτως ώστε να εστιάσουμε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των δικών μας παραγωγών. Εγώ λοιπόν, κύριε Μπουνάκη, προτείνω το εξής. Σύντομα να σας ξαναέχουμε και αυτή τη φορά στο στούντιο για να είναι πιο εύκολο. Ναι, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ούτως ή άλλως αυτά τα προγράμματα, όπως βλέπετε, θα εξελιχθούν μέσα στο 24 αλλά και στο 25. Άλλα προγράμματα που είναι πολύ γνωστά είναι το LEADER. Βεβαίως. Που και αυτό είναι γνωστό πρόγραμμα, αφορά ουσιαστικά ζητήματα που έχουν σχέση με τον αγροτουρισμό. Πολύ σημαντικό τομέας, αλλά και την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην ενδοχώρα, στην ύπαιθρο χώρα της Κρήτης. Σας δεσμεύουμε, κύριε Μπουνάκη, το επόμενο διάστημα. Στη διάθεσή σας. Βεβαίως, σας δεσμεύουμε, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα και πρέπει να τα αναδείξουμε και να προετοιμάσουμε βεβαίως και τους τηλεθεατές μας, τους συντοπίτες μας. Ωραία. Ό,τι νεότερο έχουμε, θα είμαι στη διάθεσή σας να το ανακοινώνουμε μέσα από την εκπομπή σας στους παραγωγούς. Έτσι, να δίνετε τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Proactive που μας βοηθά όλα αυτά τα χρόνια.